δύσκολα πέφτουν σε μένα. Να σας καλησπερίσω εκ μέρους της Γυμναστικής Ένωσης Φλόρινας και του Δήμου Φλόρινας. Έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Φλόρινας, κυρία Σοφία Φουδούλη, με αρμοδιότητες στο τομέα πολιτισμού, αθλητισμού και πολλές άλλες. Τώρα θα μου επιτρέψετε να τις αναφέρουμε και αργότερα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δρόζας, πρόεδρος κοινότητας Φλόρινας. Το σύλλογο μας εκπροσωπεί ο κύριος Γούσης με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του ΔΣ μάλλον, του συλλόγου μας. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε στα πλαίσια του Pre-Season Fencing Camp, που είναι το δεύτερο που γίνεται στην πόλη μας. Ο κύριος που θα δείτε το βιογραφικό του, ο κύριος Χάρης Τσολάκης, το βιογραφικό του, το βλέπετε και αριστερά στο πάνελ, είναι μαζί μας. Απλά εγώ θα αναφέρω ότι γνωρίζομαι με το Χάρη τον ελληνικό έθνο την οικειότητα να προπονητίζουμε από το 1986. Έχουμε συνεργαστεί αρκετά χρόνια και ξαναβρεθήκαμε τώρα εδώ το 2022 μέσα από μια ιδέα δική μου και των παιδιών που δουλεύουμε στη Γυμναστική Ένωση Φλόρινας και θα προχωρήσουμε να έχουμε μελλοντικές συνεργασίες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Φλόρινας και το Δήμο Φλόρινας εκ μέρους της κυρίας Φουδούλη και του κυρίου Ρόζα που μας δεχτήκανε με πολύ θέρμη θα έλεγα και θα έχουμε και άλλες κοινές εκδηλώσεις. Εγώ να ευχαριστήσω, το λόγο έχει ο κύριος Τσολάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Χαίρομαι γιατί ξεκινάμε μια συνεργασία με αφορμή την ξηφασκία και ελπίζω αυτό να προχωρήσει πολύ περισσότερο και σε άλλους τομείς οι οποίοι αφορούν τον αθλητισμό και την υγεία μέσα από τους φορείς που εκπροσωπώ. Τα παιδιά με βλέπετε κάπως διαφορετικά. Το πρωί με βλέπετε λοιπόν με φόρμες και στολή ξηφασκίας και τώρα θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο απλά μπορώ γιατί είμαστε πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά οι γονείς, διότι δεν έχει σημασία τόσο πολύ πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πόσα περισσότερα χρόνια μπορώ να μείνω μέσα στον αθλητισμό, για λόγους υγείας πρωτίστως, και σιγά σιγά από διαφορετική θέση, γι' αυτό συνδυάσαμε και τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και αυτό είναι και το σπουδαιότερο μπορώ να πω, διότι ο αθλητισμός κάποια στιγμή τελειώνει και πρέπει να έχουμε εφοδιαστεί και μιλάω πρώτα στα παιδιά και μετά στους γονείς αυτό το οποίο έλεγαν οι παλιότεροι και μετά γράμματα. Λοιπόν, διότι πόσοι θα μπορέσετε από όλους εσάς που χαίρομαι 100 άτομα που βλέπω μέσα στο camp να ασχοληθείτε με την προπονητική. Μακάρι όλοι, αλλά είμαστε ήδη ένα κορεσμένο επάγγελμα. Αντίθετα, ο χώρος ο δικός μας, ο χώρος του αθλητισμού, να μην μιλάω για την ξηφασκία σήμερα, χρειάζεται κι άλλες ειδικότητες. Θα ήταν πολύ σημαντικό μια ομοσπονδία όπως ήταν δική μας, να είχε μέσα στο διοικητικό συμβούλιο ο γιατρός της να ήταν πρώην ξηφομάχος, ο δικηγόρος της να ήταν πρώην ξηφομάχος. Και πολλές άλλες ιδιότητες, οι φυσικοθεραπευτές της, να είναι πρώην ξηφομάχοι. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι μια πορεία μεγάλη, η οποία θα μας μάθει τρόπο ζωής και σιγά σιγά θα μπορέσουμε να εξελίξουμε αυτό το οποίο παλιότερα λέγανε νους υγιείς εν σώματι κτλ. Λοιπόν, το οποίο όμως σήμερα εντοπίζεται στο εξής. Από πολύ μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να κάνουν κάθε μέρα μία ώρα άσκηση. Είναι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και τι πάει να πει μία ώρα άσκηση? Έντονη άσκηση. Ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τους μυς και τα οστά. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι η συστηματική άσκηση βελτιώνει τις επιδόσεις του σχολείου. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η υγεία, το σχολείο και το να μπορώ να διαγωνίζομαι σε ένα διαφορετικό επίπεδο που έχει να κάνει με την κίνηση, με το σώμα, με τον ανθρώπινο οργανισμό είναι αλληλένδετα. Και ταυτόχρονα, επειδή ακόμα δεν ήσασταν ανεξάρτητοι άνθρωποι, μιλάω στους μικρούς μας φίλους, αυτό
έχει μέσα και την οικογένεια. Και ταυτόχρονα κάπου υπάρχει ο προπονητής. Άρα έχουμε γονιός, αθλητής, προπονητής. Αθλητισμός, σχολείο. Άρα αυτά όλα θα τα δέσουμε, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε αρκετά, και τώρα απευθυνόμαι στους γονείς, τα οποία έρχονται και συμπληρώνουν το ρόλο μας. Ο ρόλος μας είναι ιδιαίτερος πια, διότι έχουμε να διαχειριστούμε από πολύ μικρή ηλικία παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται 6 με 8 ώρες στο σχολείο, 2 ώρες στην προπόνηση, 2-3 ώρες στο διάβασμα και σε πιο μεγάλες ηλικίες έχουμε και τα φροντιστήρια. Για βάλτε τα και αφήστε τα όλα αυτά, τελικά πότε κοιμούνται. Λοιπόν, και όμως με σωστό προγραμματισμό όλα αυτά βγαίνουν. Θα δείτε όταν θα τα βάλουμε σε μια σειρά ότι πράγματι θα μας μένει και μία ώρα να παίξουμε. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα μεγάλο κίνημα στην Ελλάδα να από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να εντάσσονται σε διάφορα αθλητικά συστήματα. Αυτά τα οποία λέτε εσείς ακαδημίες. Και εμείς ακαδημίες τα λέμε. Το πρόβλημά μας είναι στις ακαδημίες ποιοι δουλεύουν. Οι πρωταθλητές των συλλόγων, οι οποίοι είτε για να βγάλουν ένα χαρτζηλικάκι, είτε γιατί δεν έχουμε τόσο πολλούς γυμναστές εξειδικευμένους για αυτές τις ηλικίες, θα πρέπει να καθοδηγήσουν τους μικρούς μας φίλους. Το πρόβλημά μας είναι εμάς που δίνουμε τις οδηγίες. Είναι αυτοί οι άνθρωποι ειδικοί να κάνουν αυτό το πράγμα? Και αν δεν είναι ειδικοί, δεν έχουν τελειώσει μια πανεπιστημιακή σχολή ή μια οποιαδήποτε άλλη σχολή που να είναι σχετική, μήπως θα μπορούμε να κάνουμε συχνές παρεμβάσεις ώστε να μπορούμε κάθε φορά να τους κάνουμε καλύτερους? Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνθηση στον ελληνικό αθλητισμό και μπορώ να πω ότι αυτή φαίνεται και στα αποτελέσματα. Βλέπετε ξαφνικά, κάποιοι χαρακτηρίζουν αυτό το οποίο συμβαίνει τον τελευταίο εξάμηνο ως δεύτερη άνθηση του ελληνικού αθλητισμού. Πολύ μεγάλες επιδόσεις στο στίβο, στην κολύμβηση, στο water polo. Και βλέπουμε και εμείς στην ξυφασκία να έχουμε μια σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στις υψηλές επιδόσεις. Παρ' όλα αυτά, κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε εμείς που ασχολούμαστε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεν συνεχίζει. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα από τον αθλητισμό. Και εμείς οι γονείς ξέρουμε πολύ καλά γιατί φεύγει τον αθλητισμό. Πρώτον, γιατί βαρέθηκε. Δεύτερον, γιατί το βρίσκει δύσκολο. Τρίτον, γιατί δεν έχει χρόνο. Τέταρτον, το περιβάλλον στο οποίο δεν τον εκφράζει πια για διάφορους λόγους. Οπότε μας μένει ένα παιδί στο σπίτι και το μόνο που έχει να κάνει είναι να ασχολείται με τα δαχτυλάκια του και με τα πλήκτρα. Βλέπετε ότι τα τελευταία και ειδικά από το 2021 και ύστερα, οι μελέτες οι οποίες αφορούν αυτό το οποίο αναφέρουμε σήμερα έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Μόνο φέτος υπάρχουν 322 μελέτες σε όλο τον κόσμο. Άρα κάτι συμβαίνει και δένει όλα αυτά τα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που είναι επιτακτικό πλέον να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ πέρα έχουμε να δούμε δύο πράγματα. Μια ελληνική πραγματικότητα, πολύ πρόσφατη, μια δήλωση ενός παγκόσμιου πρωταθλητή από τα 15 του. Έχει συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα των νέων. Αυτή εδώ πέρα την οποία εγώ αποκαλώ την μεγαλύτερη υποκρισία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία τι κάνει? Αναγκάζει παιδιά 15-16 χρονών να έχουν εξειδικευτεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να πηδήξουν 5-60 στο επικοντό. Να λαμβάνουν μέρος οι τρεις πρώτοι αθλητές ξυφασκίας, έτσι, από κάθε ήπειρο. Δηλαδή, συζητάμε η ελίτ των ελίτ. Μα αυτό θέλουμε από ένα παιδί 15 χρονών. Πού είναι η ελευθερία του να παίξει, πού είναι η ακαδημαϊκή του υποστήριξη, έτσι, και πού είναι και η οικογενειακή, αν θέλετε, σχέση, δομή, γιατί για να είσαι σε τέτοιες επιδόσεις θα πρέπει να είσαι πολλές ώρες μέσα στο γυμναστήριο. Πρέπει να είσαι πολλές ώρες στο εξωτερικό. Και έρχεται αυτή η συγκεκριμένη, η οποία ήταν νικήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες Youth, στον Αντζέν. Δύο χρόνια μετά πιάστηκε το παρισμένη στα 17. Και εκείνη η μεγαλύτερη τραγωδία όλων αυτών. Αυτή την ομιλία, αυτή τη διαφάνεια την παρουσίαζα από το 2016. Γιατί με παραξένευε, βλέποντας χαρακτηριστικά μιας πολύ υψηλής αθλήτριας, μια πολύ μεγάλης αθλήτριας, να είναι σε ένα σώμα μιας 16χρονης κοπέλας. Λοιπόν, και πράγματι ερμηνεύτηκαν όλα από σύμπτωση. Δεν είναι δική μου η δήλωση. Διαβάστε τη δήλωση που έγινε πριν από 15 μέρες. Βυθίστηκα στην κατάθλιψη.
σταματώ τον πρωταθλητισμό για να ηρεμήσω. Έτσι. Ένα παιδί το οποίο από τα 15 του πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό, τέταρτος Ολυμπιονίκης με 5,80 και με χίλια ζόρια πήδηξε 5,50 και αποκλείστηκε, έμεινε στα προκριματικά. Ας μην δούμε τι υπάρχει από πίσω, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χτυπάει πλέον το καμπανάκι. Ξέρουμε τώρα και τα παιδιά, και εδώ έχει ενδιαφέρον, τι ακριβώς, άμα ρωτήσουμε τα παιδιά τι θα θέλανε να έχει ένα σωματείο, να όλα αυτά θα ήθελα να έχει. Να έχει το φυσικοθεραπευτή του, να έχει ένα καλό προπονητή, να έχει έναν ψυχολόγο, έναν διατροφολόγο, να έχει μια χορηγία ώστε να παίρνει τα συμπληρώματά του. Δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να επιδίδεται με μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς αυτά είναι ιδανικές καταστάσεις, έτσι, τουλάχιστον σε σωματιακό αθλητισμό. Τουλάχιστον, από την άλλη πλευρά, γίνονται κάποιες προσπάθειες να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Αυτό το οποίο βλέπετε αφορά μέχρι τη μέση τον προπονητή και από εκεί και ύστερα κάποιες συναφείς ειδικότητες, έτσι, της ψυχολογίας, της διατροφής, τον κοινωνιολόγο. Πρόσφατα σε μια επίσκεψή μου στην Ολλανδία, έχουν 4 εργομετρικά και 26 ψυχολόγους. Και ρώτησα, και εσείς θα ρωτάγατε, μα τι έχετε και χρειάζεστε 26 ψυχολόγους. Δεν ήταν 26 ψυχολόγοι, ήταν 26 άνθρωποι οι οποίοι ασκούσανε παράπλευρα επαγγέλματα της ψυχολογίας. Δηλαδή, είχαν τον άνθρωπο ο οποίος ενημέρωνε, αλλά ήταν ψυχολόγος, τους γονείς, πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα και ταυτόχρονα αθλητισμό. Είχαν στο δεύτερο επίπεδο τον life coach, ο οποίος έπρεπε να βοηθήσει στην επιλογή του αθλήματος. Είχαν τρίτο επίπεδο τον αθλητικό ψυχολόγο. Πιο πάνω είχαν τον κλινικό ψυχολόγο και είχαν και ψυχίατρο, διότι υπάρχουν και αυτοκτονίες στον αθλητισμό. Άρα βλέπετε λοιπόν μια χώρα η οποία είναι μια σταλίτσα, αλλά πρωταγωνιστή παγκοσμίως στα περισσότερα αθλήματα, έχει βάλει την επιστήμη μέσα στον αθλητισμό. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναπτύξουμε συνεργασίες. Πρώτα απ' όλα, εσείς οι γονείς με τον προπονητή, ο οποίος είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ίσως και περισσότερες ώρες από τους γονείς με τα παιδιά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει μια ικανότητα επικοινωνίας, η οποία χρειάζεται και από τις δύο πλευρές να μάθουμε να δεχόμαστε, να ακούμε εμείς οι προπονητές και να ακούτε και εσείς οι γονείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, πάντοτε για το καλό του παιδιού, όλο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται υψηλός αθλητισμός, γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Φυσικά και εμείς οι προπονητές πρέπει να μάθουμε, να ακούμε τους ειδικούς επιστήμονες, ώστε να μας δίνουν πληροφορίες πρώτον για την απόδοση, δεύτερον να κάνουμε πανέλεγχο συχνά, διότι βρίσκουμε γρηγορότερα κάποια προβλήματα, μελετώντας είτε το προπονητικό φορτίο, είτε κάποια σημάδια τα οποία φαίνονται από κάποιες εξετάσεις, οποίες μπορούμε να κάνουμε στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί. Μπορούμε, όπως θα δείτε σε κάποιες διαφάνειες, να δούμε και μέχρι 12 εκατοστά ανάπτυξης μέσα στον ίδιο χρόνο. Οπότε, ας σκεφτούμε εμείς οι προπονητές, ένας οργανισμός ο οποίος πρώτα αναπτύσσεται γραμμικά, πρώτα ψηλώνει και μετά οι μύες του ακολουθούν σε μήκος και μετά σε όγκο, καταλαβαίνετε πόσο δουλειά συνάδελφοι έχουμε να κάνουμε ώστε να επαναφέρουμε ένα παιδί το οποίο έχει χάσει την συναρμογή του. Το λέμε και η λαϊκή παράδοση το λέει αυτό το πράγμα. Ψήλωσε και έχει γίνει ατσούμπαλος. Δεν του κάνουν τα παντελόνια. Εξηγείται επιστημονικά. Έτσι. Λοιπόν, και το βασικότερο είναι γιατί οι γονείς πρέπει να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Πρέπει να καθιερώσουμε λοιπόν αυτό το οποίο, όπως λέμε στο σχολείο, ήρθε η ώρα των ελέγχων. Δηλαδή πρέπει τακτικά οι γονείς να είναι σε επαφή, όχι καθημερινά, έτσι, να μην είναι μέσα στην προπόνηση. Προσωπικά, όταν έφτιαξα τον Νίκησε με το σπαθί σου στην Ξηφασκία το 2010, πειραματίστηκα και άφησα τους γονείς μέσα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί βάλαμε τα όρια μας από την αρχή. Και είπαμε, εδώ πέρα το παιδί διασκεδάζει, παίζει, το φέρνεις για αυτό το σκοπό, η δουλειά σου είναι να κάνεις αυτό, 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 θα μείνεις για τους εξής λόγους μέσα. Πρώτον, για να βλέπεις, το λέω μην παρεξηγηθείτε, τι παιδιά έχεις κάνει. Έτσι. Λοιπόν, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο και μας λένε,
Ξέρετε, ο Γιωργάκης χτυπάει όλη την τάξη. Μα τι λέτε, Παναγία είναι στο σπίτι. Δεν κουνιέται, λέει. Δεν μπορώ να σας πιστέψω. Λοιπόν, προχωράμε. Το δεύτερο είναι για να δούμε εμείς οι γονείς αυτή την ωραία δραστηριότητα που συνήθως επιλέγουμε εμείς για τα παιδιά μας. Γιατί δεν τα ακούμε. Σου λέει, μπαμπά, θέλω ποδόσφαιρο. Καλά, βολέψου τώρα με το τεκβοντό που είναι κάτω στη γωνία με εμάς, τώρα μην τρέχουμε και άστε τα ποδόσφαιρα. Έτσι. Λοιπόν, άρα αμέσως τον έχεις βάλει σε ένα καλούπι το οποίο δεν του αρέσει. Λοιπόν, μια τρίτη περίπτωση για να έρθει ένας στον αθλητισμό είναι γιατί έρχεται ένας γονιός ο οποίος λέει, το είχα καημό να παίξει ξυφασκία, μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς δεν το πετύχαμε ποτέ. Για πάρ' τον εδώ πέρα να τον κάνεις ξυφομάχος, αν και καλά. Και εδώ βάζουμε ερωτηματικά. Άλλη περίπτωση, αυτά είναι βιωματικά όλα, έτσι. Σας το λέω δηλαδή, δεν είναι φαντασιώσεις, είναι γεγονότα τα οποία μου έχουν τύχει στα 33 χρόνια που δούλευα στον πρωταθλητισμό. Άλλη περίπτωση είναι να έρθει μαμά, ο νεαρούλης είναι μέσα στα φουστάνια της, λίγο ευτραφής. Ξέρετε, μας κάνουν bullying στο σχολείο. Όταν ακούτε μας, έτσι, καταλαβαίνω ότι έχουμε λουστεί το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι έντονο πλέον και δουλεύει μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, δεν βγαίνει στο διάλειμμα, δεν του αρέσει και καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρει γιατί μας αρέσει και λίγο το φαγητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διαχειριστούμε εμείς οι προπονητές ένα υπερβολικά ζωηρό παιδί το οποίο πρέπει να έρθει και να ξεδίνει. Δεύτερο, ένα παιδί το οποίο κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε να το ελέγξουμε από πλευράς παχυσαρκίας. Παιδιά τα οποία δεν τους αρέσει ο αθλητισμός, παιδιά τα οποία τους αρέσει υπερβολικά ο αθλητισμός και στο τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι συγκεκριμένες ασκήσεις των μαχητικών δυναμικών αθλημάτων κάνουν πάρα πολύ καλά σε όλα τα σύνδρομα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτισμό, με διάσπαση προσοχής και τα συνιστούν οι γιατροί. Οπότε προσπαθείς να βάλεις και μια τέτοια περίπτωση μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε το βράδυ ο καθηγητής φυσικής αγωγής θα πρέπει πριν φτάσει σπίτι να πάει πρώτα από το κρεβάτι του ψυχολόγου και να πει «Η μέρα μου τελείωσε έτσι». Καταλάβατε, για να μπορέσει να συνεχίσει με το σωστό τρόπο στο σπίτι, χωρίς να τα κουβαλήσει. Θα το περάσω πολύ γρήγορα. Αυτά τα οποία παρουσιάζω τόσο απλοποιημένα, κοιτάξτε, κάπου στη μέση είναι ο αθλητής. Και όλα αυτά είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε, είτε σαν γονείς, είτε σαν δάσκαλοι, είτε σαν προπονητές. Άρα βλέπετε ότι μεγαλώνοντας ένα παιδί, πρέπει να έχουμε φτιάξει το περιβάλλον, πρέπει να σεβαστούμε τα ψυχολογικά, τα ανθρωπομετρικά του χαρακτηριστικά, πρέπει να δούμε τα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά, πρέπει να δούμε το περιβάλλον του σπιτιού, να ελέγξουμε τους προπονητικούς παράγοντες σύμφωνα με την βελτίωσή του και την ανάπτυξή του και φυσικά πάνω στο παιχνίδι να του καθορίσουμε με ποιο τρόπο θα συμπεριφέρεται. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά. Όμως οι επιστήμονες μας βοηθάνε πλέον από τα 2 τους χρόνια. Κοιτάξτε κάτι, 2, 3, 4, επάνω είναι τα χρόνια, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα παιδί ξεκινά, γιατί τότε συνιστούν να ξεκινήσει, από τα 2, με εξειδικευμένη, αν θέλετε, εισαγωγή στην κίνηση, θα λέγαμε ένας παιδικός κινητικός σταθμός. Σας δίνω και μια ιδέα, όποιος κάνει ένα παιδικό κινητικό σταθμό σωστά, δηλαδή μια, πώς να την πω τώρα, να την πούμε προσχολική κινητική αγωγή. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε τα παιδιά όχι να παρκάρονται, αλλά να γυρνάνε σπίτι ευχαριστημένα και να βλέπετε ότι ανακαλύπτουν συνέχεια το σώμα τους, ανακαλύπτουν κρυμμένες ικανότητες και τις επαναλαμβάνουν με σωστό τρόπο. Από τα 2 λοιπόν πρέπει να κάνουμε βασικές κινητικές δεξιότητες, FMS και δύναμη. Δεν τολμούσα να πω πριν από χρόνια ότι η προπόνηση δύναμης μπορούμε να κάνουμε σε τόσο μικρή ηλικία. Το έχετε ακούσει και εσείς και θα σας βάλω αργότερα κάποιους προβληματισμούς. Και όμως υπάρχουν, αν θέλετε, κάποια παράθυρα, να το πούμε έτσι, ευνοϊκά παράθυρα, στα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια ικανότητα μπορούμε να βελτιώσουμε. Άρα δεν προχωράμε ένα μονοπάτι τυχαία. Ξέρουμε ότι εάν η βιολογική ηλικία του παιδιού, και εδώ ανοίγω ένα άλλο κομμάτι, είναι συγκεκριμένη σε σχέση με τη χρονολογική, τότε μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και δεν αφορά μόνο τα αγόρια, αλλά αντίστοιχος, αν θέλετε, οδηγός υπάρχει στα κορίτσια.
Ας δούμε όμως, άμα ρωτούσαμε έναν αθλητή, θα μας απαντούσε, έτσι λίγο πάνω από τα 13-14, θα μας απαντούσε ότι αρώταγα, παραδείγματος χάρη, τι είναι η προπόνηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ, εσείς μικροί μου φίλοι, τι είναι η προπόνηση. Γιατί κάνετε προπόνηση. Εύκολη απάντηση. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε, προπόνηση είναι όταν κουράζομαι πάρα πολύ, να μιλήσω πάρα πολύ απλά, αλλά έχω και τον χρόνο να ξεκουραστώ. Προπόνηση δεν είναι πάμε ξανά, πάμε ξανά, πάμε ξανά, αλλά μετά θα έρθει μια, ας επιτρέψτε μου να σου πω, μια κατρακύλα και θα λέτε είμαι κουρασμένος, νιστάζω, δεν θέλω να διαβάσω, έχω και λίγο πυρετό, δεν με ενδιαφέρει πια αυτό το άθλημα. Γιατί δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Κάτι κάποιος δεν διαχειρίστηκε σωστά. Το σίγουρο είναι ότι πολλή προπόνηση δεν φέρνει πάντοτε καλά αποτελέσματα. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να μεγαλώνει, λέμε πάει, έγινε ενήλικας τώρα. Και του βάζουμε συνέχεια μεγαλύτερα προπονητικά φορτία. Μεγάλο λάθος. Το παιδί εξακολουθεί να είναι έφηβος. Εάν φορτώνουμε κάθε μέρα, έτσι, είναι σίγουρο ότι μετά από 8 με 10 μέρες θα δούμε τις πρώτες αρνητικές επιδόσεις. Μας προειδοποιεί λοιπόν ο οργανισμός. Άρα μήπως μπορούμε εμείς οι προπονητές και ταυτόχρονα με τη βοήθεια των γονέων να καταγράφουμε και να δίνουμε κάποιες πληροφορίες, να συνεισφέρουμε λοιπόν σε ένα κοινό ταμείο το οποίο λέγεται καταγραφή προπονητικού φορτίου. Οι γονείς εμπειρικά στο σπίτι για να δώσουν την πληροφορία και ο προπονητής με πιο επιστημονικό τρόπο, φτιάχνοντας ένα τετραδιάκι που λέει τόση ώρα τους έκανα προπόνηση και μπορώ να ρωτήσω, για πείτε μου από τώρα μέχρι το 10 πώς σας φάνηκε η πρωινή προπόνηση που σας έκανα. Πες μου εσύ, εκεί η πρώτη, εσύ, από το 1 μέχρι το 10 πόσο κουραστική ήτανε. Εσύ. 7, πολύ ωραία. Για πες μου, Αφροδίτη, κάπου σε είδα. Ναι, Αφροδίτη, πόσο κουραστική ήταν η προπόνηση που κάναμε. 7 και εσύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει διαφορετικό νούμερο. 8. Εσύ. 9. Πολύ ωραία. Με τρομοκρατείτε λίγο, γιατί αυτά τα νούμερα είναι αρκετά σκληρά. Λοιπόν, την είχα σχεδιάσει για 6 με 7. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν πάω στην προπόνηση απροετοίμαστος. Με έχετε δει συνέχεια που έχω το τευτέρι μου. Έχετε δει τα τετράδια μου. Είμαι 33 χρόνια προπονητής. Δεν τα ξέρω απ' έξω. Το βράδυ κάθομαι και ετοιμάζω το πρόγραμμα. Και αν μου ζητήσετε τώρα το πρόγραμμα της εβδομάδας, μπορείτε να το πάρετε, να το φωτογραφίσετε, να το έχετε και εσείς και οι προπονητές να το κάνετε. Άρα βλέπετε ότι κάνω κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Για να ξέρω σίγουρα ότι αυτό το οποίο σας δίνω ταιριάζει με την ηλικία, το φύλο, τη βιολογική σας ανάπτυξη, την προπονητική σας εμπειρία, πόσα χρόνια κάνετε προπόνηση και τις επιδόσεις σας. Εάν ελέγξουμε όλα αυτά, τότε είμαστε πάρα πολύ καλά. Άρα έχουμε τα εξωτερικά φορτία τα οποία εγώ τα βάζω και μπορεί να είναι τα χιλιόμετρα, τα βάρη, πόσα τρεξίματα σας έβαλα, πόσους κοιλιακούς, πόσους ραχιαίους, και να τα καταγράφω, Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτό που σας ρώτησα τώρα. Πώς αισθανθήκατε την προπόνηση σήμερα. Αυτός λέγεται ένας δείκτης καταγραφής του φορτίου. Αν ο προπονητής αυτό το έχει κάθε μέρα, τότε μπορεί να ρυθμίζει πότε θα βάλει πολύ και πότε θα βάλει λίγο. Αλλά αυτός προϋποθέτει συζήτηση. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα, δεν το λέτε. Δεν λέτε, κύριε, σήμερα δεν μπορώ να κάνω κτλ. Αυτό είναι μια πρώτη αντίληψη δική σας, ότι δεν σας έφτασαν οι τόσες ώρες ύπνου. Ξυπνήσατε και είστε ακόμα κουρασμένοι. Αυτή την πληροφορία πρέπει να την πάτε γρήγορα στον προπονητή. Και επανέρχομαι στους γονείς. Ακούμε συχνά διάφορα απόψεις, οι οποίες θα πρέπει να τις σταματήσουμε και να μην τις φοβόμαστε. Πρώτα απ' όλα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έτσι ξεκίνησα, 60 λεπτά κάθε μέρα, πέραν της φυσικής αγωγής η οποία γίνεται στο σχολείο. Άρα το παιδί από πολύ μικρή ηλικία μπαίνει στην έννοια της διπλής προπόνησης.
Και όλα αυτά για την υγεία του. Δεν συζητάμε για πρωταθλητισμό. Γιατί? Για να μην φτάσουμε στα 50, να κουβαλάμε όλα τα χρόνια νοσήματα. Που τα ακούτε. Ο μπαμπάς έχει διαβήτη. Έχει καρδιά. Ο παππούς, η μαμά έχει, η γιαγιά έχει οστεοπόρωση. Έτσι. Λοιπόν, και έρχονται και αθρίζονται. Αν έχουμε το ένα, είναι σίγουρο ότι έχουμε και τα υπόλοιπα. Αυτά δυστυχώς πάνε μαζί. Λοιπόν, κάτι άλλο το οποίο λέγαμε, ότι από μικρή ηλικία δεν κάνουμε έντονη προπόνηση. Σωστό, το κρατάμε. Αλλά γιατί να μην κάνουμε αντίσταση από πολύ μικρή ηλικία? Έχετε δει τα παιδιά που είναι μέσα στην κούνια, μωρά, και πιάνουν και κουνιώνται και τραβολογάνε τα κάγκελα? Όταν τα βάζουμε στα παρκάκια μέσα για να μην τα χάσουμε μέσα στο σπίτι και τα περιορίζουμε και του λέμε μην κουνηθείς. Κοιτάξτε από πότε ξεκινάνε τα λάθη. Από πολύ μικρή ηλικία. Όταν για λόγους σιγουριάς θέλουν να καθαρίσουμε, να μαγειρέψουμε κτλ. Τα μαντρώνουμε, έτσι. Και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, αφήστε τα ελεύθερα. Γρηγορότερα θα περπατήσουν, έτσι. Γρηγορότερα θα μιλήσουν. Προπόνηση δύναμης, λοιπόν, διάφορες μορφές αντίστασης μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε, το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες, από τα 2 τους χρόνια. Και έχουμε ολόκληρο κατάλογο, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε διετία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για να σας βάλω αύριο να κάνουμε μια ισορροπία σε ένα πόδι. Δεν κοιμάστε το σπίτι. Ξέρετε πώς θα γίνει το πόδι σας. Άρα χρειάζομαι βάρη για να σας κάνω δύναμη. Άρα υπάρχουν και άλλες ικανότητες, έτσι, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη δύναμή μας. Ποιος μπορεί να απαγορεύσει ένα παιδί να πηδήξει στο διάλειμμα? Παίρνετε φορά και πηδάτε. Αυτές είναι έντονες πλειομετρικές κινήσεις, αυτά που κάναμε σήμερα. Γιατί πρέπει να απαγορεύεται για ένα παιδί στο σχολείο? Τα λέγαμε κάποτε εμείς, οι επιστήμονες, και με συγγράμματα. Λοιπόν, προπόνηση δύναμης μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα με τις κινητικές δεξιότητες. Έτσι. Μαθαίνω να κάνω κάτι και το ενδυναμώνω. Αυτά τα δύο πάνε πλέον μαζί. Μαθαίνω να κάνω προβολή, πρέπει να δυναμώσω σιγά σιγά τους μυς που κάνουν την προβολή. Από πότε? Από τότε που ξεκινάς τη φασκή. Από τότε που ξεκινάς πολύ. Μα πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν πλέον τρόποι. Υπάρχουν τρόποι που δεν θα γίνεις bodybuilder, δεν θα κάνουν τα κορίτσια για λόγους αισθητικούς τους μυς, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να τους κάνουν αυτούς τους μυς, γιατί δεν έχουν τα αντίστοιχα ανδρογόνα, τις αντρικές ορμόνες, οι οποίες κάνουν υπερτροφία. Λοιπόν, τότε πώς θα υποστηρίξουμε τη δύναμη των κοριτσιών? Υπάρχουν και νευρικές προσαρμογές. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια τα οποία μπορώ να πετύχω αυτό που θέλω. Τα βάρη κοντένουν. Μην κάνετε βάρη, κοντένουν. Παπαπαπαπα. Λοιπόν, άρα αυτός ο κύριος που είναι σε ελαφρές κατηγορίες, έτσι, μας βγήκε κοντός. Αυτός εδώ που είναι 95, δεν τον κοντίνανε τα βάρη. Άρα ούτε αυτό ισχύει. Γιατί? Γιατί επιλέγουμε τον αθλητή, το σωματότυπο του αθλητή που μας ενδιαφέρει. Με το ίδιο σκεπτικό, εγώ ο γνωστός κοντός της ξυφασκίας, έτσι, αν έπαιζα μπάσκετ, θα έπρεπε να είχα γίνει 2 μέτρα. Παρέμεινα κοντός. Εντάξει, άρα κληρονομικότητα είναι αυτή η οποία καθορίζει, για να το ξεκαθαρίσουμε, μη φοβάστε τα αθλήματα, έτσι. Λοιπόν, μη φοβάστε τα αθλήματα, δεν υπάρχει περίπτωση εκτός από τη μορφή. Ναι, όταν κάνεις συστηματικά αθλητισμό θα γίνεις μειώδης. Δεν είναι κακό. Θα γίνεις υγιής. Ακόμα καλύτερα. Εάν κάνεις όμως υπερβολική προπόνηση για να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν σου εγγυώνω ότι θα είσαι υγιής. Μιλάω για να τα ακούμε όλοι, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι για τους λίγους. Στο βάθρο ανεβαίνουν 3. Οι υπόλοιποι είμαστε από κάτω και χειροκροτάμε. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τους λέμε εμείς ταλέντα, τι είναι το ταλέντο? Άμα με ρωτάτε εμένα, ταλέντο δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι κάποιος οργανισμός ο οποίος του έδωσε η φύση, η κληρονομικότητά του, κάποιες ικανότητες σε σχέση με την ηλικία του, συγκρινόμενο με κάποιους άλλους, έτσι, και υπερτερεί αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι αν προσπαθήσουν όλοι, σύμφωνα με τις ικανότητες που έχουν, ο προπονητής δει από ποιο μονοπάτι θα πάει, μπορεί να κάνει τουλάχιστον στην Ελλάδα πανελληνίων νίκες. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν οι αρθρώσεις μας. Έτσι, παρά μόνο σε συγκρούσεις. Αθλήματα, ναι, βία αθλήματα, όπως είναι, λέω τώρα, η πυγμαχία, όπως είναι το ποδόσφαιρο,
Καλά, εμείς αμερικάνικα ράγκμπι και τέτοια δεν έχουμε. Αυτά τα οποία έχουν συγκρούσεις, έτσι, ναι, μπορεί να με τραυματίσουν σε μικρή ηλικία. Είναι σίγουρο όμως ότι οι πιέσεις που δέχομαι από τα βάρη, όχι μόνο δεν τραυματίζουν, αλλά και είναι το μικρό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο πάνω μέρος του κόκαλου. Σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ το κομμάτι, ίσα ίσα που υπερβολική, αν θέλετε, η συστηματική πίεση, έτσι, διευκολύνει να αποκτάω οστεογενετική ικανότητα. Δηλαδή, να γιατί συστήνουμε άσκηση στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μετά την εμμηνόπαυση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Διότι ενεργοποιείται ξανά ο μηχανισμός της οστεοσύνθεσης. Φτιάχνουμε κοκαλάκια λοιπόν. Γερά κοκαλάκια. Έτσι ξεκίνησα. Έτσι είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Κάθε μέρα άσκηση, ένα λεπτό, για να φτιάξουμε μυς και κόκαλα. Μυς και κόκαλα, ξέρετε τι είπα να πει. Ανάπτυξη και ορίμανση. Μεγαλώνω και οριμάζω. Χώρια που υπάρχουν μελέτες, δικές μας μελέτες, δημοσιευμένες, οι οποίες δείχνουν ότι μπορούν και μικρά παιδιά 11-13 ετών να ενεργοποιήσουν ακόμα και μια ορμόνη, η οποία λέγεται τεστοστερόνη, η οποία αυξάνει την υπερτροφία. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πλέον επιστημονικά δεδομένα, τα οποία καταρρύπτουν όλα αυτά τα οποία λέει οποιοδήποτε, γιατί τα άκουσε. Γιατί το είπανε στην πλατεία, γιατί το άκουσε σε ένα γυμναστήριο. Γιατί το τι ακούμε μέσα στα γυμναστήρια, δεν θα το σχολιάσω. Από πολλούς ειδικούς, όχι όμως από τους ειδικούς. Λοιπόν, άρα, εάν έχουμε τα σωστά εργαλεία με τα σωστά μεγέθη, έχω βάλει αυτή την, αν θέλετε, την αντίθεση, μπορεί και ένα πολύ μικρό παιδάκι να ενταχθεί συστηματικά σε προπόνηση δύναμης. Λοιπόν, αληθινά γεγονότα αυτά, μετρημένα από την ομάδα μας, Κλιμάκιο Βορείου Ελλάδος, το Λίμπερο, η Πασαδόρος και η Ακραία. Ξέρετε πόσο είναι? Για δείτε τι. 14 χρονών. Υπολογίζετε. Πες μου. 87. 2-2. 14 χρονών. Παίζει στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη παίκτρια του Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Λοιπόν, 2-2. Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημά της? Δεν έβρισκε ρούχα. Την κοροϊδεύανε στο σχολείο. Έκλαιγε την ώρα που τη μετράγαμε. Αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε? Το αφήνω σαν ερώτημα αναπάντητο και σας λέω ότι εμείς οι προπονητές πρέπει στην ηλικία των 14 ετών να διαχειριστούμε αυτές τις τρεις καταστάσεις. Άρα, μια περαιτέρω γνώση πάνω σε αυτό, να δούμε, είναι 13, μήπως είναι 11, πολύ εύκολα το βρίσκουμε. Μήπως είναι 14, καταρχάς με το μάτι. Το έμπειρο μάτι ενός προπονητή λέει υπομονή. Συζητάμε με τους γονείς. Έτσι, βλέπουμε τους γονείς, ψηλοί κοντοί, ώστε να ξέρουμε πού θα πάει. Διαπιστώνουμε κάποια χαρακτηριστικά στο αγόρι έντονα. Το ίδιο και στο κορίτσι. Λαμβάνουμε υπόψη το κορίτσι 1 με 2 χρόνια νωρίτερα, έχει περάσει πλέον και είναι έφηβη και γρήγορα γυναίκα. Έχοντας αυτές τις γνώσεις, μπορούμε να πάμε από τη βασική προπόνηση ενός ανώριμου οργανισμού, που δεν έχει πολύ προπόνηση επάνω του, που μαθαίνει τώρα να περπατάει, να κάνει βήματα, που κάνει κακές προβολές ακόμα γιατί δεν μπορεί να τις υποστηρίξει. Μέσα στην εφηβεία που αλλάζουν, στο επόμενο στάδιο, που αλλάζουν πάρα πολλά στον οργανισμό του ανθρώπου, εκεί πρέπει να κάνει άλλη προπόνηση. Και αφού οριμάσει σκελετικά, να μπούμε πλέον μετά τα 16 στον υψηλό αθλητισμό. Εμείς οι προπονητές βιαζόμαστε γρήγορα 13 ετών να γυρίσουμε πίσω με το μετάλλιο και να το δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κακό, έτσι. Το θέμα είναι αυτό το μετάλλιο θα επαναληφθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία και θα επαναληφθεί και στην πιο μεγάλη κατηγορία. Ή ήρθε, έφυγε και πάμε ξανά πάλι από την αρχή εμείς οι προπονητές. Εμείς θέλουμε να τον κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα χρόνια. Δείτε μια δήλωση παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ολυμπιονίκης στο γιγαντίο σλάλομ. Ο ρυθμός τον οποίο μου έδινε επί πολλούς μήνες ήταν φρενήρης. Ζητούσα απεγνωσμένα ένα ραντεβού, ένα
ένα ρεπό. Δεν μου το έδινε ποτέ ο προπονητής. Με αποτέλεσμα, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τη κόπηκαν και οι δύο πρόσφυγοι χιαστοί. Και έχασε όλη τη την καριέρα. Αυτά είναι γεγονότα. Τώρα, με διάφορα μαθηματικά μοντέλα, μπορούμε να πούμε πότε θα έρθει ο τραυματισμός. Προσέξτε, πότε θα έρθει ο τραυματισμός. Με πολύ απλό τρόπο. Πότε θα έρθει λοιπόν, όταν ξεπεράσουμε αυτό την ενδιάμεση κατάσταση που το προπονητικό φορτίο το καθημερινό προσαρμόζεται, έτσι, και γίνεται μια καινούργια κατάσταση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Εάν έχουμε τον αθλητή συνέχεια μέσα στα κόκκινα, αυτό που λέμε, τον έχει στα κόκκινα, έτσι, είναι σίγουρο ότι μετά από 20 μέρες ο αθλητής θα αρχίσει να δείχνει τις πρώτες αλλαγές, την αδιαφορία του, την κούρασή του, την αποστροφή του στην προπόνηση. Και ερχόμαστε να πούμε το εξής. Ωραία, για προπόνηση συζητάμε τόση ώρα. Αλλά η προπόνηση τι κάνει? Χρειαζόμαστε ενέργεια για την κίνηση. Κάπως πρέπει να βάλουμε βενζίνη μέσα. Άρα λοιπόν η βενζίνη την οποία πρέπει να βάζουμε να είναι πολύ καλής, υψηλής ποιότητας και τόσο όσο. Τι είπα να πει τόσο όσο? Δεν χρειάζεται να βάλουμε όλο το ρεζερβουάρ και να ξεχυλίζει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ό,τι καλύτερο υπάρχει, την ενισχυμένη βενζίνη, έτσι, λοιπόν, η οποία θα μου αποδίδει ενέργεια αφενός μεν και από την άλλη πλευρά θα μου δίνει τη δυνατότητα να ξανακτίζει τον οργανισμό μου σε μυς, οστά, νευρικό σύστημα, εγκέφαλο, διότι κάθε προπόνηση είναι μια φλεγμονή, είναι μια αναταραχή μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Για σκεφτείτε ξαφνικά για 2 ώρες να δουλεύετε στο 80% της καρδιακής σας συχνότητας. Που αυτό θέλουμε. Δεν γίνεται σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο αυτό, ο οποίος απλώς περπατάει. Ξέρετε όμως, αν διαχειριστούμε αυτό, κούραση, ξεκούραση, κούραση, ξεκούραση, να το πω έτσι απλά, ότι μπορώ να κτίζω και να πηγαίνω όλο και ψηλότερα. Και αυτή η κούραση της προηγούμενης μέρας, σε 15-20 μέρες να μην μου φαίνεται καθόλου. Να χρειάζομαι εγώ σαν προπονητής να αλλάξω το φορτίο. Να βάλω περισσότερο φορτίο, ώστε να μπορέσω να σε πάω ακόμα περισσότερο ψηλά. Νομίζω αυτό σας το κάλυψα. Και αυτό σας το είπα, λοιπόν, το παιδί μεγαλώνει και ταυτόχρονα έχει αυξημένη ενεργειακή, αν θέλετε, έχει ανάγκη ενεργειακή, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει και την εφηβεία του και τα ακαδημαϊκά του και τον αθλητισμό του. Ακραίες καταστάσεις κακής διατροφής, το έχουμε παρατηρήσει αυτό στον τρίτο κόσμο, έτσι, μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό της σωματικής ανάπτυξης. Αυτό στις σύγχρονες κοινωνίες δεν υπάρχει. Έτσι, όπως δεν υπάρχει ο έντονος αθλητισμός να αφήσει το παιδί κοντό. Διαλέγουμε τις ενοργανίστριες να είναι κοντές. Ψάχνουμε μία και δύο γενιές προς τα πίσω. Κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε γιατί μας βολεύουν στην τεχνική. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 2 μέτρα να εφαρμόσει όλους αυτούς τους μοχλούς και αντίστοιχα αυτή τη δύναμη. Άρα ψάχνουμε να βρούμε μικρού αναστήματος ανθρώπους για να διευκολύνουν αυτό το άθλημα. Άρα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ο ρυθμός της σωματικής ανάπτυξης είναι κληρονομικότητα. Όμως, η συστηματική προπόνηση μπορεί να φέρει διαταραχές στα κορίτσια στην αμινορρίση. Γιατί? Διότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πολύ λίπος σε κάποιες αθλήτριες, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτές που κάνουν τρέξιμο πάρα πολύ ώρα. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η εμφάνιση της περίοδου, έτσι, ή να έχουν ολιγομινόριες, αερομινόριες, δηλαδή να έχουν ένα κανόνιστο κύκλο. Και στην εφηβεία δεν μας ενδιαφέρει. Για σκεφτείτε όμως σε μεγαλύτερη ηλικία που γίνεται γυναίκα, τι σημαίνει ένας ακανόνιστος κύκλος. Και όχι μόνο όσον αφορά την απώλεια αίματος, αλλά γενικότερα σαν ψυχολογία. Συστηματική έντονη προπόνηση χωρίς έλεγχο επίσης εμφανίζεται με μορφές αναιμίες. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στα παιδιά. Έτσι, και τρέχουμε στους γιατρούς και σου λέει συμπλήρωμα. Κάνει εξέταση σιδήρου, πάρε βιταμίνη 12, B12 και οτιδήποτε άλλο συστήνει μαζί με βιταμίνη C ώστε να μπορέσει να, ο οργανισμός να επανέλθει. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά τα οποία εκτός από τη μεγάλη κατανάλωση πάμε και στο αντίθετο άκρο και το βλέπουμε συχνά.
είναι αυτά τα παιδιά, λόγω του περιβάλλοντος, αυτό που μου είπε η μαμά, μας αρέσει λέει να τρώμε λιγάκι, κουβαλάνε περισσότερα κιλά. Ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, αισθητικά. Αυτά τα παιδιά είναι το πρόβλημα μέσα στο σχολείο. Πρόβλημα για αυτά τα ίδια. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά, ένα παιδί θα κοροϊδέψει το άλλο. Γιατί λοιπόν αφήνουμε το παιδί αυτό σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Δεύτερο, λόγους υγείας. Τρίτον, λόγους μετακίνησης. Έτσι. Λοιπόν, εκτός από κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι παθολογικές, διαβήτης τύπου 1 και κάποια άλλα πράγματα τα οποία όλα ελέγχονται τώρα, αρκεί να μπούμε σε μια διαδικασία όλη η οικογένεια. Δεν γίνεται να τρώμε μακαρόνια με κιμά εμείς και να του δίνουμε μακαρόνια με κιμά στο παιδί. Πρέπει όλοι να μπούμε στη διαδικασία να τρώμε μακαρόνια με κιμά. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό είναι πράγματι αυτό το μας που είπε η κυρία αυτή. Μας αρέσει. Είναι λοιπόν μια οικογενειακή κατάσταση την οποία θα πρέπει να την πούμε. Μας αρέσει και ο αθλητισμός, μας αρέσει και το σχολείο. Εμέσως πλήρως σαφώς έτσι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι διαβάζουν τα παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να απογαλακτιστούν τα παιδιά και να μάθουν τη διαδικασία να το κάνουν μόνοι τους. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να είχαμε στα σωματεία Σάββατο και Κυριακή την οικογενειακή ημέρα, στην οποία γονείς μας πηγαίνανε να μάθουν για πλάκα ξηφασιά μαζί με τα παιδιά τους. Εγώ θα το έλεγα ένα πρόγραμμα «Μάθε από το παιδί σου». Λοιπόν, ευχάριστες λοιπόν στιγμές κοινωνικής συνοχής, οι οποίες βάζουν σιγά σιγά αυτό που λέμε στο τρυπάκι της άσκησης. Μιλάμε απλά, υδατάνθρακες. Υδατάνθρακες είναι όλα αυτά που βλέπετε. Ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, πατάτα. Είναι αυτά τα οποία πιο εύκολα και πιο εύγευστα αρέσουν στα παιδιά. Αν ρωτήσεις τα παιδιά, τι κάνει, τι πατάτα. Το ξέρετε πολύ καλά. Μακαρόνια. Μα πάλι, μακαρόνια έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα καλά και μάλιστα τα ολικής αλέσεως, τα οποία έχουν και τη φλουδίτσα μέσα, έρχονται και τα άλλα, τα οποία είναι ακόμα πιο καλά στη γεύση και μας τρέχουν τα σάλια, αυτά που έχουν μπόλικη ζάχαρη. Και αυτά οι υδατάνθρακες είναι. Αυτή είναι η κακή υδατάνθρακες. Στην Αμερική, τη ζάχαρη, επειδή έχουν έντονη την παχυσαρκία, ενώ εδώ στην Ελλάδα υπέρβαρα και παχύσαρκα είναι πάνω από 48%, είμαστε δεύτεροι στον κόσμο. Οι Αμερικάνοι στο 52%, εμείς είμαστε στο 48%. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, όπως εργοστασιακές περιοχές, ακριτικές περιοχές, και κουβαλάνε τη γιαγιά στο σύνδρομο. Στο νησί που πάω διακοπές πάρα πολλά χρόνια, η διπλανή γειτόνισσα έβαζε στο Γιαννάκι δίπλα μισή φρατζόλα, βιτάμ και ζάχαρη. Του την πατήκωνε και από πάνω, μην γυρίσει και δεν την έχει φάει. Και καθόταν στην παραλία ο νεαρός, βιτάμ και ζάχαρη, και τη χτύπαγε. Έτσι. Λοιπόν, και του δίνε και ένα ταπεράκι στα φίλια. Μες στο ζάχαρο επίσης. Γιατί κάνει καλό λέει τα φρούτα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τον πατάει με τη φρατζόλα την τόση και του δίνει και λοιπόν ένα φρούτο με ζάχαρη από πάνω να έρθει να αισιώσει το παιδί. Λοιπόν, στην Αμερική λοιπόν τα γλυκά, τη ζάχαρη την παρουσιάζουν ως δηλητήριο. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια να τα ψάξετε στο YouTube που είναι το Pac-Man, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει, εγώ είμαι αυτής της γενιάς. Ήταν ένα ανθρωπάκι το οποίο κυνήγαγε και έτρωγε κάτι άλλα ανθρωπάκια. Έτσι. Λοιπόν, το Pac-Man λοιπόν είναι ένα μαύρο ανθρωπάκι που λέγεται ζάχαρη και κυνηγάει να φάει τα παιδάκια τα οποία. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς όμως οι αθλητές χρειαζόμαστε, όχι καθημερινά, αλλά πάντοτε χρειαζόμαστε μια ενίσχυση από αυτά τα προϊόντα. Έτσι. Και δεν λέω για τα καλά, για τους καλούς υδατάνθρακες, εννοώ για τα γλυκά. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Έτσι, αλλά να μην ξεπερνάμε το όριο. Τώρα πόσο θα μου πείτε, θα σας έλεγα κάθε δεύτερη μέρα. Έτσι. Και υπάρχουν πλέον, δόξα τω Θεώ, η μόδα της μαγειρικής μέσα στην τηλεόραση μας δίνει πάρα πολλές ευκολίες εμάς τους γονείς, κυρίως οι μαμάδες, να μαγειρέψουν κάτι το οποίο πραγματικά έχει πολύ ζάχαρη, ίσως και καθόλου ζάχαρη, με εναλλακτικό τρόπο. Χρησιμοποιούν πλέον το ταχίνι, έτσι. Χρησιμοποιούν άλλες ωραίες, όλα αυτά τα οποία τα είχαμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Στα χωριά, έτσι, αυτά τα φυσικά προϊόντα, τα οποία τώρα τα αναδεικνύουν ως superfoods, σου λέει πάρε τους χυλούς καρπούς, χτύπησέ τους, πάρα πολύ ωραία, στρώσε ταχύνι κάτω, μπράβο, βάλε μέλι, ρίξε και φυσική σταφίδα,
όχι κοτζιμπέρι παρακαλώ, εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε μπόλικη σταφίδα, άστα 10 λεπτά στο φούρνο και έχεις την τέλεια μπάρα να την πάρεις στο σχολείο. Είναι ανάγκη να πάρουμε την μπάρα του περίπτερου, η οποία έχει περισσότερα ζάχαρα από ό,τι πρέπει. Ούτε υπάρχει ανάγκη να πάρουμε από τις... ελπίζω να μην κάνεις γονιός να έχει κατάστημα με φυτικά προϊόντα, με τέτοια προϊόντα, ούτε αυτές τις πανάκριβες μπάρες. Φτιάχνουμε τις μπάρες σπίτι μας. Πάνθινα, μέσα σε ένα τέταρτο. Και βάζετε τα παιδιά σε μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία να φτιάχνουν τις μπάρες μόνοι τους. Λοιπόν, βλέπετε ότι 600 γραμμάρια υδατάνθρακες, δεν θέλω να κάνω πρώτο διαιτολόγο, θα τα περάσω γρήγορα, είναι αρκετά. Και βλέπετε αντίστοιχα τι πάει να πει μια, πόσα γραμμάρια, έτσι, είναι συγκεντρωμένα μέσα σε αντίστοιχες ποσότητες. Αυτές τις οποίες θα τις πούμε μερίδες. Ήδη έκανα αναφορά σε όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία μας πλασάρουν, διότι χρειαζόμαστε υποτίθεται ενέργεια κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, είτε αυτά λέγονται ισοτονικά ποτά, είτε λέγονται μπάρες, αλλά σας διαβεβαιώ ότι για το δικό μας άθλημα, το οποίο διαρκεί, ας το πούμε, 2 ώρες η προπόνηση, δεν λέμε για τον αγώνα, είναι άλλο πράγμα, δεν χρειάζεται να πάρουμε τίποτε άλλο παρά απλό νερό, έτσι, απλό νερό, ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια προϊόντα τα οποία υπάρχουν στα φαρμακεία, τα οποία παλιότερα ήταν ασχέτο αλάτι, δεν θέλω να τα ονομάσω, και τώρα έχουν βάλει και λίγο φρούτο. Αυτά τα οποία παίρνουν και οι παππούδες μας, έτσι, όταν αφυδατώνονται. Λοιπόν, πάνθινο, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε 2,5 ευρώ το μπουκάλι, το έγχρωμο, γιατί σε μια μελέτη την οποία δημοσιεύσαμε από το Πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας ξυφομάχους, κάνοντας μια υπερέντονη προπόνηση, είτε τους δώσαμε το έγχρωμο, είτε το αντίστοιχο έγχρωμο, το οποίο ήταν ένα ψεύτικο ίδιας μορφής και ίδιας γεύσης. Επεδείχθη ότι το νεράκι με το χρώμα έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά με το ακριβότατο ισοτονικό ποτό. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να γίνει συστηματικά. Πρέπει να ξέρουμε τι θα πει ενυδάτωση όλη την ημέρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και τι θα γίνει στο τέλος της προπόνησης. Αυτό είναι ο κύκλος της ζάχαρης. Το βλέπετε. Μας τρέχουν τα σάλια, έχουμε ανάγκη από ζάχαρη, την προμηθευόμαστε γιατί έχουμε κακή διάθεση. Μας ξυπνάει και πολύ γρήγορα μας ξαναβάζει στην ίδια διαδικασία. Ξαναγινόμαστε κατηφείς, ξαναπεινάμε. Αυτό είναι το παιχνίδι με τη ζάχαρη. Είναι αυτό η ινσουλίνη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή η ορμόνη η οποία παίρνει λοιπόν το ζάχαρο, το βάζει μέσα στο μυϊκό ιστό, τον έχουμε για να τον καταναλώσουμε και πολύ γρήγορα πέφτει η ζάχαρη στο αίμα με αποτέλεσμα να μας κάνει να ξαναπεινάμε. Και γίνεται αυτή η διαδικασία. Να πώς γίνεσαι παχύσαρκος. Από αυτή τη διαδικασία, τη λειτουργία αυτής της ορμόνης. Εάν σαν αθλητές όμως δεν παίρνουμε τις κατάλληλες ποσότητες, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα κρυώνουμε γρήγορα. Θα κρυώνουμε, δηλαδή θα αρρωσταίνουμε πολύ. Θα εμφανίζουμε εύκολη κόπωση και θα έχουμε μυϊκές συσπάσεις. Το νερό και ο υδατάνθρακας λοιπόν κάνει ένα ωραίο πάντρεμα, το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζω να είμαι παραγωγικός κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Λοιπόν, όμως συχνά ακούμε και τα ακούτε. Μου είπε ο τάδε ειδικός ότι πρέπει να πάρω και πρωτεΐνες, λέει, γιατί χάνω πρωτεΐνες. Πώς το ξέρει αυτός ο ειδικός ότι εσείς χάνετε πρωτεΐνες? Σας έκανε μια ανάλυση στην οποία γνωρίζει, παραδείγματος χάρη, μέτρησε τις θερμίδες σας και ξέρει και την ένταση της προπόνησης? Αυτά υπάρχουν μόνο στα εργαστήρια. Άρα, τι λέμε, πάρε και λίγο πρωτεΐνη, δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί υπάρχει, το λέει στα βιβλία, ότι στη δυσφασκία καταναλώνεται τόσο. Λοιπόν, και το πόσο είναι αυτή η πρωτεΐνη. Βλέπω κάποιους, αντιμετώπισα συχνά, ειδικά στην περίοδο 2000-2004 που είχαμε και τους Ολυμπιακούς, που όλοι ξαφνικά είχαμε ένα εργαστήριο δίπλα μας, μια ταντζάνα τόση πρωτεΐνη, την οποία την ανοίγαμε, πετάγαμε τα σκουπ κτλ. Και κυκλοφορούσαμε μέσα στην προπόνηση με τα υγρά της πρωτεΐνης. Λοιπόν, ας δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να απομυθοποιήσουμε αυτό και να δείτε πόσο λίγη πρωτεΐνη χρειαζόμαστε να τρώμε. Ανάλογα με το άθλημα καταρχάς, έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Διαφορετικές ανάγκες έχει ένας ευτραφής ασυμβαρίστας σε σχέση με εμάς. Έτσι, ένας μαραθωνοδρόμος χρειάζεται πρωτεΐνη, αλλά πολύ πολύ λιγότερη. Γιατί τους έχετε δει πώς είναι. Όταν ακούτε πρωτεΐνη θα λέτε μυς. Εντάξει, για να το μεταφράζουμε. Πρωτεΐνης ο μυς. Okay. Υδατάνθρακες, ενέργεια, καύση, κίνηση. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν,
χρειαζόμαστε 1,4 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Άρα είναι ξεκάθαρο πόσο λίγη πρωτεΐνη χρειαζόμαστε. Και για να δείτε λοιπόν, 50 γραμμάρια πρωτεΐνη σε ένα φιλέτο. Εντάξει, πόσα χρειαζόμαστε εμείς, 150 είπαμε, 120, 112, μπράβο. Λοιπόν, ένα ψάρι, ένα φιλέτο γαλοπούλας, μας δίνει κάτι συγκεκριμένο, δεν πίνουμε γάλα το πρωί, πίνουν, δεν τρώμε ένα τόστ, τρώμε. Δύο μερίδες τόστ, δύο μερίδες, μία μερίδα τυριού και μία μερίδα ζαμπόν είναι δύο μερίδες πρωτεΐνης. Άρα, η καθημερινότητα μας δίνει ήδη υπερβολική ποσότητα. Ξέρετε τι θα πει 112 γραμμάρια πρωτεΐνης? Ένα πακέτο τσιγάρα. Τόσο ακριβώς κρέας την ημέρα. Να λοιπόν άλλες εναλλακτικές πηγές. Γιαούρτι. Και θα σας κάνω και το μάγειρα στο τέλος. Γιαούρτι λοιπόν, νυφάδες, μέχρι δει τι τρώω το πρωί. Έχει παρατηρήσει κανείς τι τρώω το πρωί? Τι τρώω? Δημητριακά. Ποια δημητριακά όμως? Στο πάνω, από την πάνω γυάλα. Αυτά που έχουν μέσα σταφίδα, ξηρούς καρπούς και είναι η νυφάδα ολόκληρη, ο σπόρος ολόκληρος. Και τι βάζω μέσα? Μέχρι με παρατηρείτε κανονικά, ε. Λέγε μου. Πόσες μπουκές τρώτε, κύριε? Ναι. Ναι. Βάζεις αυτά τα δημητριακά που είναι κίτρινα και είναι στο γύρο? Ναι, είναι τα κίτρινα, είναι τα άλλα της σοκολάτας και είναι και τα άλλα τα οποία είναι σαν σποράκια. Ναι. Μπράβο, εγώ αυτά τρώω, τα σποράκια. Ήθελα να σου πω, γενικότερα, εγώ δεν τρώω κάτι για πρωινό. Δεν σε άκουσα, τι κάνεις? Δεν τρώω κάτι για πρωινό. Δεν τρως κάτι για πρωινό? Να το συζητήσουμε. Ωραία ερώτηση, ας το κόψουμε λιγάκι εδώ. Γιατί δεν τρως κάτι για πρωινό? Συνήθως δεν προλαβαίνεις. Να σε μαλώσω λιγάκι τώρα. Πρώτον, τι μιλήσαμε για πρόγραμμα. Δεύτερον, πίνεις, βλέπω ότι αθρακούχα, πίνεις και την κοκακόλα σου. Δεν σε αρέσει κοκακόλα, εντάξει. Το αθρακικό όμως το παίρνεις. Είτε πίνεις το άλλο προϊόν με το πορτοκαλί, είτε πίνεις λεμονάδα, είτε πίνεις κοκακόλα. Το ανθαλικό το παίρνεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Έτσι. Λοιπόν, μου είναι αδιανόητο, δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα σας χωρίς πρωινό. Λένε κάποιοι σοφοί παλιότερα ότι το πρωινό είναι το μεγαλύτερο γεύμα. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θα πούμε κάτι άλλο. Ότι ξυπνώντας, έτσι, τα επίπεδα του σαχάρου στον εγκέφαλο είναι πεσμένα. Γιατί 8 ώρες που κοιμόμουν, δεν είχε άλλη τροφή ο εγκέφαλος για να με κρατήσει ζωντανό. Εντάξει, άρα έτρωγε το ζάχαρο το οποίο είναι αποθηκευμένο. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε? Ξυπνάμε υποτονικοί, ξυπνάμε ίσως και λίγο κουρασμένοι από την προπόνηση και αντί να δώσουμε αμέσως ενέργεια, τι κάνεις? Φεύγεις. Πας σχολείο? Ναι. Να ρωτήσω, γιατί δεν ξυπνάς λίγο νωρίτερα? Σ' αρέσει ο ύπνος? Σ' αρέσει? Ναι. Πολύ ωραία, αυτό είναι καλό. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? Με το σχολείο. Όταν το χειμώνα που πας σχολείο, τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? Στις 10. Στις 10. Μάλιστα, εντάξει, ούτε αργά ούτε πώς το λένε. Πολύ ωραία. Άρα 10 και τι ώρα ξυπνάς, 8? Ναι, γιατί πηγαίνουμε στο σχολείο και το σχολείο αρχίζει 8 και 4. Πολύ ωραία. Γιατί δεν ξυπνάς 7 και 4? Ελέγχομαι να κάνω συνεντεύξεις με μικρά, ειλικρινά. Γιατί είναι στην τέλεια θερμοκρασία. Απίθανο. Μπράβο. Λοιπόν, σε αθώνω, είσαι εντάξει. Καλά κάνεις. Λοιπόν, άρα βλέπετε ένα θέμα προγραμματισμού. Λοιπόν, θα σου δώσω μια συμβουλή. Θα ξυπνάς 7.30. Εντάξει. Οι γονείς σου θα σου έχουν ετοιμάσει ένα ωραίο πρωινό που σου αρέσει. Έτσι, τώρα τρώεις πρωινό που είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο ή μένεις στο σπίτι? Κάτσε, κάτσε, θα βγάλουμε λαυράκι. Μεσημεριανό τρώω στο ξενοδοχείο. Ναι,
Να ρωτήσω κάτι, γιατί επειδή σε ξέρω, σε έχω εντοπίσει. Το πρωί είχες έτσι την προπόνηση? Όχι. Δεν είχες έρθει? Πού ήσουν? Σου άρεσε η ζέστη του κρεβατιού? Λοιπόν, να ξανάρθουμε λοιπόν στην πραγματικότητα. Συμβουλή, τρώμε πρωινό. Τι πάει να πει πρωινό? Ο καθένας διαλέγει το πρωινό του. Φαντάζομαι, εγώ θα απέφευγα τα λουκάνικα και τα αυγά, αυτό το εγγλέζικο πρωινό. Έτσι. Γιατί είμαστε μια χώρα με αρκετή παχυσαρκία. Έχουμε αρκετά, πρέπει να το πω, αυτό το οποίο συνοδεύεται και με κληρονομικότητα. Θα πρότεινα ωραία πρωινά τα οποία αρέσουν στα παιδιά. Ψάξτε στους γονείς να βρείτε ποια είναι αυτά τα ωραία πρωινά. Αν δεν πίνει το γάλα, βάλτε τους μέσα κακάο. Έτσι. Αν δεν του αρέσει το γάλα σκέτο, βάλτε το μέσα σε νυφάλες. Αξέχασα να σου πω, δεν τα παρατηρήσεις, ότι εγώ βάζω και ταχίνι μέσα. Και γίνεται έτσι ένα ωραίο, έτσι, μια ανάμιξη ωραία. Πες το δυνατά. Για κακάο. Ναι. Ωραία, άρα λοιπόν βρήκαμε μια λύση. Θα ξεκινάς τουλάχιστον με ένα ποτήρι. Ε? Πάρα πολύ ωραία. Βρήκαμε τη λύση. Εντάξει. Άρα κάνουμε μια συμφωνία. Θα ξυπνάς, ένα ποτήρι γάλα με κακάο και είμαστε εντάξει. Να σου πω, θες να ανέβεις πάνω να κάνουμε το μάθημα μαζί? Λοιπόν, στις 10 η ώρα τώρα. Πάμε, 10 η ώρα. Έχω μια, πώς να το πω, απέχθεια σε αυτό που έχω κάνει θόρυβο, τα σακουλάκια που κάνω θόρυβο. Τα οποία έχουν διάφορα περιεχόμενα μέσα. Μαρμελαδάτα, με πολύ σοκολάτα. Παρακαλώ να τα αποφύγετε. Έτσι, ένα πάρα πολύ ωραίο, εγώ σας είπα ήδη μπάρα. Πάρτε λοιπόν διπλή μπάρα από το σπίτι. Πάρτε ένα χυμό, πάρτε ένα φρούτο. Και στο άλλο μεγάλο διάλειμμα πρέπει να ξαναφάμε. Καλά, εσύ θα μας κάνεις τόσους. Κάνεις λάθος. Συχνά μικρά γεύματα είναι αυτά τα οποία δίνουν την τόνωση που χρειαζόμαστε, διατηρούν την ισουλίνη χαμηλά, δεν κάνει πικ, δεν μας αναγκάζει να λέμε πεθαίνω τώρα, ό,τι βρω μπροστά μου θα το φάω. Είμαστε πάντα γεμάτοι. Και πώς γινόμαστε γεμάτοι? Ξύλι καρπί. Γιαούρτ. Δεν γίνεται να μην βρει κανένα γιαούρτι. Άμα πας στα σούπερ μάρκετ, έχει μια σειρά γιαούρτια που έχει. Φρούτα, νυφάντες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα πάντα. Φρούτα με πρωτεΐνες. Συγγνώμη, γιαούρτι με πρωτεΐνες. Κάποια γεύση θα βρείτε. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το βράδυ μπορούμε με έξυπνα φαγητά, με έξυπνες ενέσεις, να έχουμε έτοιμη ενέργεια για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το απόγευμα στην προπόνηση. Και πολύ ωραία της μόδας τώρα τελευταία, τα smoothie, τώρα το είδα. Blender, 2-3 φρούτα μέσα, γαλατάκι. Αυτό μήπως αρέσει καλύτερα? Ακόμα καλύτερα. Άρα μη μου λες λοιπόν, δεν έχεις δικαιολογία να μου λες φεύγω χωρίς να έχω φάει. Και τσάι, μια χαρά είσαι. Εντάξει. Τσάι, είπε, δεν άκουσα. Τσάι, εντάξει, μια χαρά είσαι. Αλλά να το κάνεις συστηματικά. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα μετά την προπόνηση? Μετά την προπόνηση δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι και να πάμε να γυρίσουμε σπίτι μετά από 1-2 ώρες ή να πάμε αμέσως και να πέσουμε στο φαγητό. Έτσι. Το καλύτερο το οποίο έχουμε να κάνουμε αμέσως μετά την προπόνηση, μια συμβουλή λοιπόν, ένα πολύ ωραίο σοκολατούχο γάλα. Μπορεί να είναι ένα τόστ, μπορεί να είναι ένα φρούτο, έτσι. Μπορεί να είναι μια μπάρα που την έχω φτιάξει, η οποία, κοιτάξτε, σε σχέση με ένα υδατανθρακούχο ποτό, έτσι, αυξάνει την απορροφησιμότητα και μπορεί να αυξήσει, να βελτιώσει γρήγορα την αποκατάσταση μετά από προπόνηση. Εάν πάρω λοιπόν υδατανθρακούχο ποτό, οποιασδήποτε μορφής που σας βλέπω μετά και πίνετε, είναι καλύτερα να φτιάξετε ένα milkshake σε πλαστικό. Εντάξει, ή το πολύ ωραίο 0% άπαχο όλων των εταιριών, το κακάο, όλο, μία και κάτω.
έχετε πάρει πλήρη την αποκατάσταση που χρειάζεται. Και ερχόμαστε γρήγορα, το περνάω για τα λύπη. Δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα των superfoods που τα ανακαλύψαμε όλοι. Οι ελιές, θα σας πω χαρακτηριστικά, οι ελιές, το καρπούζι, η ξηρή καρπή, η ντομάτα. Και συνεχίζω να λέω διάφορα τα οποία τα είχαμε στην καθημερινή, τα ακριβοπληρώνουν στο εξωτερικό ως μεσογειακή διατροφή, πορτοκάλι, όλα τα σπιριδοειδή, το μήλο, ξαφνικά η Βόρεια Ευρώπη και η Αμερική τα αναγάγει ως superfood. Αυτή ήταν η είναι η καθημερινή μας διατροφή. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε λιγάκι προς τα πίσω, με ρωτάει συχνά τι θα βάλει το βράδυ, μια σαράτα με φέτα. Είναι πλήρης. Και το κομμάτι της φέτας που δίνει τόσο, άρα περίπου το πακετάκι και λίγο μεγαλύτερο που σας είπα, παίρνω τη μερίδα που θέλω για το βράδυ πρωτεΐνη, έτσι, και βάζω όλα τα υπόλοιπα λαχανικά. Μπόλικο ελαιόλαδο, άρα τι έχω πάρει, έχω πάρει νερό, έτσι, έχω πάρει φυτικές ίνες, οι οποίες μου χρειάζονται, έχω πάρει πρωτεΐνη από το τυρί και έχω βάλει και το λαδάκι που είναι τόσο όσο χρειάζεται. Χρειάζεται ο αθλητής να πάρει, να έχει ένα, να τροφοδοτείται με λίπους, έτσι. Είναι και αυτό αντιοξειδωτική ουσία. Και φυσικά ερχόμαστε τώρα σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο το λέμε βιταμίνες. Έτσι. Και οι γονείς αγωνιούμε, και μάλιστα όχι μόνο αγωνιούμε, λέμε, ρε σε τι παίρνει ο άλλος εκεί πέρα και έχει γίνει καλός. Έμαθα, λέει, ότι παίρνει αυτό το σκεύασμα και είναι καταπληκτικό, πάμε να το πάρουμε και εμείς. Λοιπόν, εάν υπάρχει σωστή διατροφή στη μικρή ηλικία, δεν χρειαζόμαστε καμία υποστήριξη. Εάν έχουμε ιατρικά ανάγκη, και αυτό το λέω ιατρικά, το οποίο θα μας συστήσει ο γιατρός, θα πάρουμε τις βιταμίνες που θα μας δώσει ο γιατρός. Μην παίρνετε αυτά τα οποία παίρνει ο δίπλα σας. Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και αυτός λάθος έχει κάνει. Έτσι. Μην το κάνετε κι εσείς. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι πώς τα μετράμε. Μερίδα. Τι είναι μερίδα? Μια μικρή σαλάτα. Διάφορης μορφής. Ένα γκούρι, μια ντομάτα, δύο καρότα. Αυτά τα λέμε μερίδες. Να δούμε και άλλες μερίδες. Και σίγουρα ξέρουμε πια, έτσι, πόσες μερίδες από αυτά μπορούμε να πάρουμε σε μια εβδομάδα. Εγώ να κάνω τώρα εδώ τον γκάλο, έτσι. Σαλάτα τρώτε? Ναι. Μεσημέρι βράδυ? Ναι. Α, πιο χαμηλό ήταν αυτό, ναι. Ο, πολύ ωραία. Εντάξει, άρα έχουμε πει πρωινό τρώμε, σαλάτες τρώμε, φρούτα τρώμε. Ναι. Τέλεια, εντάξει, έχουμε πέσει σε καλή. Εμείς οι ξωμάκοι τα ξέρουμε καλά. Λοιπόν, δείτε μερίδες φρούτων. Να μια μερίδα. Εμείς παίρνουμε και τρώμε μισό καρπούζι. Στο εξωτερικό την παίρνουμε ζελατίνα. Μια μερίδα το αγοράζουν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή στην Ελλάδα, που τα πετάμε, το λέω έτσι, κοιτάξτε, 30 ρόγια στα φιλιού είναι μια μερίδα. 10 κερασάκια. Εγώ δεν πάω να φάω 10 κερασάκια. Φάω ένα μπολ κερασάκια. Έτσι. Εγώ δεν τρώω υδατάνθρακες. Κανέναν υδατάνθρακες. Τους έχω κόψει πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Έτσι. Δεν τρώω κόκκινο κρέας. Δεν είμαι όμως το παράδειγμα. Έτσι. Το κάνω για λόγους υγείας. Είναι δική μου πεποίθηση. Αλλά τους υδατάνθρακες τους αντικαθιστώ με τα φρούτα. Λοιπόν, δεν θα φάω 10 κερασάκια που λέει εδώ πέρα ο κανόνας. Θα φάω πολλά κερασάκια για να έχω τους αντίστοιχους υδατάνθρακες. Έκανα έτσι τη γεύση μου να αισθάνομαι το γλυκό, τη γεύση του γλυκού φρούτου. Εντάξει. Για δοκιμάστε το λιγάκι. Γαλακτοκομικά. Αν προσθέσουμε λοιπόν αυτά που σας είπα, ένα ποτήρι γάλα είναι μια μερίδα. Ένα γιαούρτι είναι μια μερίδα. Λοιπόν, ένα κομμάτι τυρί 30 γραμμάρια είναι μερίδα. Αυτή η φέτα που βάζουν από πάνω στην κοριά. Λοιπόν, ανθότυρο, κατοίκι, κότατζ, όλα αυτά. Δύο κουταλάκια την ημέρα. Πλήρω. Εναλλακτικά μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αυτά. Για σκεφτείτε, πρωινό, μεσημεριανό, δεκατιανό στο σχολείο. Εντάξει, βραδινό σε μια ωραία σαλάτα μέσα και ένα τόστο που θα έχει και ένα καλό καθαρό ζαμπόν με γαλοπούλα. Πόσο πρωτεΐνη να φάει το παιδί. Βάλτε του και ένα φιλέτο, εντάξει. Είμαστε οκ. Okay. Άρα μην καταφεύγουμε στις συνταγές της γιαγιάς. Μπούκοσε, το παιδί είναι υγεία, έτσι. Δυστυχώς φτάσαμε να λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να λέει κάθε μέρα άσκηση από τα 2, 60 λεπτά την ημέρα, κάτι πάει στραβά με την υγεία. Λοιπόν, οι γνωστοί υδατάνθρακες, έτσι. Λοιπόν, όσπρια. Εδώ πέσαμε τώρα. Πόσα όσπρια την εβδομάδα τρώτε? 2.
Μία. Να τις κάνουμε, να τις κάνουμε τρεις ημερίδες. Δόξα τω Θεώ, ας πρέχουμε. Να σας πω πέντε συνταγές για τα ρεβίθια διαφορετικές. Θα σας πω όταν τρώμε. Εντάξει, Βικτώρια. Άρα λοιπόν, φασολάκια. Στρογγυλά φασολάκια, πλατιά φασολάκια, μαυρομάτικα, χοντρά φασόλια, φασόλες, πώς τις πέντες. Γίγαντες, τα μικρότερα τα άστρα. Εγώ προσωπικά ζούμε με όσπρια, γιατί σας είπα δεν τρώω κρέατα. Λοιπόν, τα κρέατα τα είπαμε, τις μερίδες. Πόσες μερίδες? 2 με 3. Ψάρι, 2 με 3. Γιατί? Είναι και αυτό πρωτεΐνη, αλλά έχει τα ωμέγα λιπαρά. Έχει λοιπόν αυτή την αντιοξειδωτική ουσία, έτσι, η οποία κάνει πάρα, καθαρίζει τα αγγεία μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην προπόνηση. Λοιπόν, ο μύθος το ότι δεν τρώω πολλά αυγά την εβδομάδα έχει πεθάνει. Μπορείτε να τρώτε μέχρι και 4 και 5 και 6 αυγά. Ο φοιτητής δεν έχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, άρα το αυγουλάκι το οποίο επίσης μπορεί να συμπληρώσει με ένα φρούτο στις 12 η ώρα που συνήθως πεινάμε στο σχολείο, είναι ότι πρέπει. Αυγουλάκι φρούτο, ούτε λερώνουμε, ούτε τρέχουν τα λάδια, ούτε φεύγουν οι μαρμελάδες, ούτε τίποτα. Λοιπόν, τα έλαια λιπαρά, προτιμώ τις σελίτσες μας και τους ξηρούς καρπούς, κυρίως τους ξηρούς καρπούς οι οποίοι δίνουν πολύ, έτσι, πολλά λάδια, να το πούμε απλά. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημά μας, τα βλέπετε. Ζάχαρη, αλάτι, είναι οι δύο απατεώνες της διατροφής, έτσι, δυστυχώς, πατατάκι, γαριδάκι, οτιδήποτε αλμυρό, μπέικον, τα σαλάμια, είναι αυτά τα οποία είναι έγκυφτα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα ανθρακούχα, το αγνό μελάκι και όλα τα υπόλοιπα φυτικά προϊόντα, όπως σας είπα, τα οποία το φυσικό βούτυρο. Σας αρέσει το φυσικό βούτυρο? Εντάξει, έκανε. Υπόλοιπα, πάνε. Κάτσε γιατί έχω τον συνάδελφο και έλα, λέγε. Κάτι, δεν το άφησα τελευταίο, για να το πω με πολύ έμφαση. Εντάξει, και έχουμε και λοιπόν μια γλυκαντική ουσία η οποία είναι γεμάτο βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που λέγεται μέλι. Ναι, αυτό. Μπράβο. Ήθελα να σου πω, πριν γιατί είπατε το milkshake, και το milkshake είναι φτιαγμένο από μαγωτό. Όχι, όχι, θα σου πω να φτιάξει ένα δικό σου μίλκι, ένα δικό σου σμούθι ωραίο. Εντάξει, θα τα πούμε μετά οι δυο μας. Πολύ ωραία. Σνακ στο σχολείο ή σας το κάλυψα. Να, εναλλακτικές μορφές. Μπανάνα, φυσικό βούτυρο και μια φέτα ψωμί. Εμένα προσωπικά το συνδυασμός δεν μου αρέσει. Αποτιμούσα να το βάλω σε κάτι ξερό. Αυτά τα λεπτά, τα κορδεύονται, που έχουν ίνες πολλές, που μοιάζει με παξιμάδι, τέλος πάντων με φρυγανιά. Και ο στόχος μας είναι ο εξής. Λοιπόν, πολλή προπόνηση, καλή ενυδάτωση, καλή διατροφή, σωστές πρωτεΐνες ώστε να μπορούμε να διατηρούμε το μυϊκό σύστημα και φυσικά δεν κάνουμε υπερπροπόνηση ώστε να πούμε σε ένα στάδιο καταβολισμού. Δηλαδή το παιδί να έρχεται κατάκοπο, έτσι, και να μην μπορεί την άλλη μέρα το πρωί που ξυπνάει να λες είμαι ακόμα κουρασμένος. Είναι λάθος η προπόνηση. Ενυδάτωση. Πώς διαπιστώνουμε ότι έχουμε πιει, πόσο πρέπει να πίνουμε? Τώρα θα σας πω ανάλογα με τον άθλημα. Εμείς μπορούμε να θέλουμε να πιούμε και 3 λίτρα. Σε μια προπόνηση περισσότερο από 1 λίτρο πρέπει να πίνουμε. Το ξέρετε πολύ καλά, και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τσίσα μας λοιπόν. Όσο πιο σκούρα είναι, τόσο πιο αφυδατωμένος είμαι. Ελέγξτε παρακαλώ οι γονείς λιγάκι των μικρών, γιατί οι μικροί έχουν μεγάλες αντοχές σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά δεν ξέρουν να διαπιστώσουν την αφυδάτωσή τους. Επαναλαμβανόμενες αφυδατώσεις θα έχουμε άλλα προβλήματα. Άρα, καθημερινά αρκετή ενυδάτωση. Και ερχόμαστε στο μαγικό εκεί, εδώ θα σας ανεβάσω πάνω, σίγουρα να μιλήσουμε για τον ύπνο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε, ότι 7 έως 8 ώρες ύπνο είναι απαραίτητο. Αυτό ενδιαφέρει και εσάς νεαροί και νεαρές. Έτσι. Λοιπόν, 7 με 8 ώρες καθημερινά. Εάν δεν βγαίνει για κάποιο λόγο αυτό, τότε θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ένα μεσημεριανό ύπνο. Αυτό το ναύρο, το οποίο μπορεί να είναι ιδανικά μέχρι 30 λεπτά, πραγματικά σε ξυπνάει, ή κάποιοι οι οποίοι τους αρέσουν η ζέστη του κρεβατιού, όπως ο φίλος μου, και πάμε και σε 2 ώρες, τότε χρειαζόμαστε καλή ενεργοποίηση μετά στην προπόνηση. Δεν θα το συνιστούσα τόσο πολύ, γιατί χάνουμε από τον ωφέλιμο μας χρόνο να κάνουμε τα πάντα.
Λοιπόν, επίσης δεν πέφτουμε να κοιμηθούμε στις 5 ώρα, επειδή κουραστήκαμε. Όχι, φύγει για προπόνηση. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο αυτό. Λοιπόν, τι μας κρατάει άγρυπνους? Τηλεόραση, κομπιτεράκια, πώς το λένε, κινητό, τηλέφωνο. Εκπέμπουν μια κτηνοβολία, η οποία σου κάνει παιδιέγεση. Λοιπόν, εννοείται καφεϊνούχα ποτά, τα οποία δυστυχώς είναι και το τσάι μέσα. Αντίθετα, πρέπει να ακολουθήσουμε μια ρουτίνα. Ακολουθήστε τη μικρή ηλικία. 10-10. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Λοιπόν, εκεί έρχονται τα προβλήματα. Φτιάχτε τη δική σας ρουτίνα. 11, αλλά να είναι 11 πάντα. Ώστε να ξέρουμε ότι θα βάλετε και μισή ώρα ύπνο μέσα στο βράδυ. Ούτε πολύ ζεστό, ούτε πολύ κρύο. 18-19 βαθμούς. Λοιπόν, ο οργανισμός πέφτει σε κατάσταση υποθερμίας. Γι' αυτό το θέλουμε εκείνη την ώρα. Γιατί υπολειτουργεί. Λοιπόν, ούτε να βράζει το πάπλωμα που τα πετάμε. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ air condition. Έτσι. Στην Αθήνα, που η θερμοκρασία είναι γύρω στα 18, έτσι, μέσα στο χειμώνα, ανοίξτε παράθυρο. Ανοίξτε πόρτα. Λοιπόν, βεβαιωθείτε, και αυτό μιλάω στους γονείς, ότι είναι σκοτεινό το περιβάλλον. Μην τον βάλετε να κοιμηθεί δίπλα στην κουζίνα που ακούγονται αυτά, έρχονται όλες οι μυρωδιές κτλ. Καταλαβαίνω ότι μπαίνω τώρα πλέον σε θέματα που δεν θα έπρεπε, αλλά προσπαθώ να σας πω πώς θα μεγαλώσετε ένα παιδί το οποίο του ζητάτε επιδόσεις στο σχολείο ή επιδόσεις στον αθλητισμό. Πρέπει να του φτιάξουμε λοιπόν και το περιβάλλον, το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε με την καλή του διατροφή. Έτσι. Η καλή διατροφή δεν είναι τα έντονα. Θα πρέπει να αναλάβουμε λοιπόν να μάθουμε 5 πράγματα, έτσι, τα οποία θα συνδυάζουν τον υδατάνθρακα με την πρωτεΐνη, τη σωστή ενυδάτωση, τον καλό ύπνο. Λοιπόν, εάν χάσουμε το βραδινό μας ύπνο, πρέπει, έτσι, να επανέλθουμε μέσα στο μεσημέρι. 2 συνεχόμενα ξενύχτια με ύπνο 4 ωρών, έχω 20% απόδοση την άλλη μέρα στην προπόνηση. Το λέω για τους έφηβους και τις νεαρές, οι οποίες συχνά, όλοι το κάναμε, πήγαμε και απευθείας και παίξαμε καμιά μέρα. Έτσι. Μια φορά θα γίνει, στα ομαδικά δεν θα μπορείς όμως να περπατήσεις. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όπου έχουμε λοιπόν τέτοιες προσπάθειες, προσπαθούμε να έχουμε σωστό ύπνο. Ο σωστός ύπνος διώχνει και όλα αυτά τα οποία μας δημιουργούν στρες. Να το ξέρετε πάρα πολύ. Λοιπόν, και τέλος, αυτά τα οποία μάθαμε με τον COVID, καθαρά χέρια, δεν συνοστίζομαι, δεν πίνω από το ίδιο μπουκάλι, πλένω συχνά τα χέρια μου, δεν χρησιμοποιώ πετσέτες άλλου. Συχνά γίνεται αυτό, στα πλαίσια της φιλίας μας, εγώ δεν έχω πρόβλημα, πίνω από παντού. Εντάξει. Λοιπόν, το κάναμε. Παλιότερες εποχές, όλοι μας. Έτσι. Λοιπόν, καθαρά ρούχα, όχι ιδιαίτερη ζέστη μέσα στο δωμάτιο. Καθαρά ρούχα, γιατί λέω, για αυτά τα μαμουνάκια τα απίθανα εκεί πέρα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Δεν χρειαζόμαστε ακόμα πολλές αγκαλιές. Εντάξει. Είναι όλα αυτά τα οποία θα μας κρατήσουν μακριά από τις λοιμώξεις. Και γιατί λέω τις λοιμώξεις? Λοιμώξεις είναι τα καθημερινά, αυτά τα κρυώματα, τα οποία σε κάποιες μορφές εμφανίζονται και γίνονται και πανδημίες. Πάντοτε είχαμε λοιμώξεις. Έτσι. Απλά ήρθε τώρα ένας γερότερος ιός, ο οποίος ενεργούσε διαφορετικά. Μας έτρωγε. Και πολλαπλασιαζόταν με τον τρόπο του. Όσο τον σκοτώναμε, τόσο αυξανόταν, έτσι. Πολλαπλασιαζόταν περισσότερο, γιατί τον κατεβάσαμε σε ένταση. Δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία πετύχαμε με τον COVID, τι κάνουμε? Να κατεβάσουμε την ένταση. Πώς αντέδρασε αυτός ο οργανισμός, έτσι. Πολλαπλασιάστηκε γρηγορότερα. Έτσι λειτουργούν τα μικρόβια. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε κάτι. Ο αθλητής δεν είναι αυτό το οποίο λέμε. Ο αθλητής είναι γερός οργανισμός, έχει γερή κράση, δεν τον πιάνει τίποτα. Ο αθλητής ισορροπεί μεταξύ, τι σας είπα, υπερκόπωσης και ευεξίας. Εντάξει. Άρα είναι πολύ εύκολο να περάσει από την άλλη πλευρά. Το οποίο πάει να πει ότι ό,τι κυκλοφορεί το αρπάζει ο αθλητής. Είτε λέγονται δερματικά, είτε λέγονται. Σαγιονάρα στα ντους, παρακαλώ. Όσοι χρησιμοποιείτε και κάνετε ντους, μην πάτε ξυπόλοιποι.
τις πετσέτες σας και τα προσωπικά σας αντικείμενα. Μην τα αφήνετε χύμα πάνω στα αποδητήρια. Να είστε πετσάτες. Τα νερά σας, την ενυδάτωσή σας, την καθαριότητά σας, πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, ώστε να μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο που μας αρέσουν πολύ. Το σχολείο, λέω, το σχολείο και η προπόνηση. Λοιπόν, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Dual Career. Τι πάει να πει αυτό? Κατάλαβε ότι δεν γίνεται όπως είμαστε στην Ελλάδα. Είναι πολύ άσχημο να πηγαίνουμε στα Υπουργεία και να βλέπουμε Ολυμπιονίκες αμόρφωτους, οι οποίοι είναι οι κλητήρες των Υπουργών. Και παίρνουν τα χαρτιά και τους φακέλους από κάτω και τα πηγαίνουν στον προθάλαμο του Υπουργού. Ο Ολυμπιονίκης είναι πρεσβευτής. Έφαγε τη ζωή του. Αντιπροσωπεύει κάποιες αξίες. Έτσι. Ξέρει να αγωνίζεται τίμια. Ξέρει να σέβεται. Έτσι. Αναγνωρίζει τον νικητή. Λοιπόν, έχει υποστεί μεγάλο βασανισμό προκειμένου σε μία ιδανική συνθήκη να κάνει αυτή τη μεγάλη επίδοση. Λοιπόν, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αντιμετωπίζοντας τέτοια προβλήματα παγκοσμίως, έχει φτιάξει προγράμματα τα οποία πλέον σχεδόν επιβάλλουν να υπάρχει παράλληλη, να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και στην αθλητική καριέρα. Γιατρός, δισκοβόλος. Έτσι. Businessman, sprinter. Είναι σίγουρο, κοιτάξτε, εγκεφαλογράφημα. Λοιπόν, 20 λεπτά άσκησης, κοιτάξτε πώς ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο. Άρα, είμαστε σίγουροι ότι ακόμα και μια πρωινή σύντομη προπόνηση μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να πας στο σχολείο και να κάνεις καλύτερες επιδόσεις. Το διαβασματάκι, λοιπόν, είναι απαραίτητο. Ένα δίωρο βγάζεις όλη σου την ύλη την καθημερινή. Ξεκάθαρα. Άρα θέλουμε ένα προγραμματισμό, 2 ώρες προπόνηση και ειδικά εσείς που δεν έχετε το πρόβλημα των μετακινήσεων που υπάρχουν στις μεγάλες. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το πήξιμο με την κίνηση που λες: έχω 1 ώρα να πάω, 2 ώρες προπόνηση, 1 ώρα, 4 ώρες. Πώς θα διαβάσετε? Εσείς έχετε δυνατότητα και μόνο αδιανόητο να μην υπάρχει παράλληλα η ακαδημαϊκή προσπάθεια εκ μέρους σας. Για να τα πετύχω όλα αυτά, πρέπει να ξεκινήσω και να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Δεν χρειαζόμαστε έγκαιρη εξειδίκευση. Το προσωπικό μου δράμα, 2 χρονών η κόρη μου, μεγάλωσε μέσα στις πίστες, βλέπετε η σπάθη είναι πιο μεγάλη από αυτήν. Όπως όλοι οι γονείς την πήγαμε στην ενόργανη, αλλά δεν μπορούσε γιατί φώναζε ο προπονητής, γιατί την πόναγε συνέχεια κοιλίτσα. Σε κάθε προπονητή δεν μπορούσε, αλλά πονάει κοιλιά μου. Βρεθεί κοιλιά μου, τελικά ήταν ένας προπονητής Ρώσος, ο οποίος βάραγε. Ως νησιωτικό, ως χώρα η οποία έχει πολλές παραλίες, θεώρησα ότι το επόμενο που πρέπει να την βάλω είναι να την βάλω στο κολύμπι. Την βάλανε στο κολύμπι, βάζουν λίγο το πληθυντικό, αλλά στον υπηαγωγείο διάλεξε μόνη της να κάνει τένις. Και όταν ήρθε το Kids Athletics, αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει στο Στίβο, χωρίς να την έχουμε διδάξει τίποτα, βλέπετε ότι έχει ένα ικανοποιητικό στυλ, περνάει τα εμπόδια. Ως κόρη προπονητή ξηφασκίας, ξεκίνησε με τον σωστό τρόπο από το φλερέ και πήγε μετά στο ψήφος μονομαχίας. Κάποτε μας ειδοποίησαν στο δημοτικό ότι κέρδισε τον ανώμαλο του σχολείου. Λοιπόν, και δείτε, χωρίς να έχει βλαχθεί ποτέ, το βγάζοντας μόνο στο διάλειμμα την υποδοχή της στο βόλεϊ. Αυτό αποκτήθηκε από την πολύπλευρη εξάσκηση, την οποία παρότι στην Αθήνα είχαμε τη δυνατότητα να τη δώσουμε. Άρα βλέπετε και πολύ πολύ αργότερα διάλεξε μόνη της ένα άθλημα σύνθετο, στο οποίο περνάει καλά. Δεν θέλει να κάνει μεγάλες επιδόσεις, θέλει να είναι κάθε μέρα στην προπόνηση, θέλει να είναι με τις φίλες της και αυτό με ικανοποιεί. Τώρα αν συνδύασε και όλα στα αβαντάζ, επειδή έτυχε να είναι και να πάρει αυτά τα αβαντάζ που δίνει το κράτος, το θεωρώ μια μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι στο κράτος και στους προπονητές της, διότι της δώσα τη δυνατότητα να έχει μια ευκολία, έτσι, στις σπουδές της. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω εδώ πέρα και να σας ευχαριστήσω και εάν μπορούμε να κάνουμε μερικές γρήγορες ερωτήσεις, 10 λεπτά. Λέγε μου.